Εμβόλια. Είναι ενδιαφέρον πως μια συζήτηση για τον εμβολιασμό μπορεί γρήγορα να θερμανθεί, ίδια και η συζήτηση για ένα αντιβιωτικό ή ένα αντιυπερτασικό φάρμακο, εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι το φάρμακο προκαλεί βλάβη. Όταν καταστεί προφανές ότι χιλιάδες ασθένεις από ένα φάρμακο, όπως το Vioxx, αφαιρείται από την αγορά. Σταματάμε τη χρήση. Με τα εμβόλια όμως, τι γίνεται? Τα εμβόλια προωθούνται με πανηγύρι, έως ότου αποδειχθούν στατιστικά ότι προκαλούν βλάβη σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Τα χιλιάδες άτομα που πάσχουν από αντιδράσεις εμβολίων, σε αναλογία με τα εκατομμύρια που έχουν εμβολιαστεί, δεν θεωρούνται ως μαθηματικά σημαντική στατιστική. Ωστόσο, τα περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια που έχουν δοθεί μέσω δικαιοσύνης σε άτομα που ασθένησαν με εμβόλιο, δείχνουν ότι η ασφάλεια δεν είναι το μόνο που προωθείται. Ο εμβολιασμός βασίζεται σε ένα σύστημα πεποιθήσεων. Πιστεύουμε ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή, πιστεύουμε ότι τα εμβόλια είναι σημαντικά για την υγεία, πιστεύουμε ότι ιστορίες ότι τα εμβόλια είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την εξάλληψη ευλογιάς.